Ούτε 10, ούτε 20, αλλά περίπου 30.000 υποψήφοι αναμένεται να μείνουν εκτός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με το όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Με το δεδομένο αυτό, ξεκινούν οι εκτιμήσεις για το πώς θα κυμανθούν οι βάσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών, που ερμηνεύοντας τα στατιστικά των βαθμολογιών, διευρύνουν αριθμητικά τις αρχικές εκτιμήσεις για εκείνους που εξ αρχής υπολογίζονταν ότι δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Από τα 92.000 παιδιά που δώσανε φέτος, εκ των οποίων τα 75-76.000 είναι περίπου από το Γενικό Λύκειο και τα υπόλοιπα από το ΕΠΑΛ, το 1 τρίτο θα μείνει έξω. Μιλάμε πάλι για σχεδόν 30.000 παιδιά. Οι θέσεις που διατίθενται είναι περίπου 77.000, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καλυφθούν. Το κεντρικό χαρακτηριστικό των φετινών στατιστικών περιγράφει μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι των γραπτών που πλησίασαν το άριστα και ταυτόχρονα αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση. Γεγονός που είναι αρκετό για να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλέγμα αυξομοίωσης των βάσεων ανάλογα με τη σχολή, τη ζήτηση, την ελάχιστη βάση αλλά και τις βαθμολογίες όσων τα επιλέξουν. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής πήγε πιο πάνω από περιμέναμε. Είχαμε δύο μεγάλες διαφοροποιήσεις, καλύτερες μεγάλες βαθμολογίες, χειρότερες χαμηλές βαθμολογίες. Οπότε αυτό οδηγεί ότι πολλά παιδιά θα μείνουν έξω. Η ερμηνεία των στατιστικών δείχνει ότι μαθητές και στα 4 επιστημονικά πεδία με βαθμολογίες κάτω από 8,8 ή σε κάποια πεδία ακόμη και κάτω από 9,6 θα μείνουν εκτός. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, στις ανθρωπιστικές σπουδές, διαμορφώνεται στο 8,88. Που σημαίνει ότι τα παιδιά που βγάζουν κάτω από 8,88 δεν θα μπουν πουθενά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, θετικές επιστήμες, πολυτεχνία κτλ., πάμε στο 9,4. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, στο 9,6, ιατρικών και παραϊατρικών. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο που είναι τα οικονομικά και τα πανεπιστήμια πληροφορικής, πάμε στο 8,82. Ο πρόεδρος της Ένωσης Φροντιστών Ηρακλείου, με δεδομένο το πλήθος των παιδιών που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν σε κάποιο πανεπιστήμιο, εξήγησε ότι ένα μεγάλο μέρος εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί στην ιδιωτική εκπαίδευση ή περισσότερο από άλλες χρονιές στην εκ νέου προσπάθεια για τις πανελλαδικές της επόμενης χρονιάς. Βέβαια, εδώ παράλληλα έχουμε και 8-10.000 θέσεις, αν θυμάμαι καλά, στο δημόσιο ΙΕΚ, που θα γίνει παράλληλα το μηχανογραφικό με το κανονικό μηχανογραφικό. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τα παιδιά δεν πρέπει να κάτσουν να φτιάξουν μοναχή τους μηχανογραφικά. Χρειάζονται περισσότερο από ποτέ απόλυτα ειδικοί άνθρωποι να τους βοηθήσουν.